Όπω λένε και οι Κινέζοι, μια εικόνα χίλιε λέξει και εικόνε από το Υπουργικό Συμβούλιο με του κατηφεί υπουργού παρέπεμπαν σε κηδεία. Οι υπουργοί βρισκόντουσαν υποκαθεστώ πολιτική κατάθλιψη καθ' όλη τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Εκεί ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έδεσε τέλο την οποιαδήποτε αμφιβολία μπορεί να είχε κανεί ότι υπάρχει πιθανότητα να διεξαχθούν εκλογέ πριν το Πάσχα και συγκεκριμένα στι 9 Απριλίου. Το έκανε με έμεσο τρόπο, καθώς είπε πως η κυβέρνηση έχει μπροστά της πλούσιο νομοθετικό έργο για τις επόμενες εβδομάδες περίπου 10 νομοσχέδια. Τόνισε ακόμα ότι θα κινήσω γη και ουρανό για να ολοκληρωθεί το έργο της τηλεδιοίκησης, προσθέτοντας ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Αφήνει δηλαδή παράθυρο ακόμα και για εκλογές τον Αύγουστο ο εκδότης του Pro News GR μιλώντας στο Στέφανο Δαμιανίδη στον Focus FM 103,6 της Θεσσαλονίκης είχε προδιαγράψει από την περασμένη Παρασκευή ότι το έγκλημα στα τέμπη είχε σκοτώσει τις κάλπε που ετοίμαζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Απρίλιο και ειδικότερα για τις 9 του μήνα. Οι πιθανότερες ημερομηνίε είναι η 14η με 21η Μαΐου, εκτός και αν επιτείνεται η κυβερνητική κατάρρευση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα αποφύγουν τις εκλογές μέχρι την τελευταία ημέρα, που είναι η 13η Αυγούστου, για να είναι εντό των συνταγματικών προθεσμιών, ελπίζοντας ότι οι νέοι που θα τους μαυρίσουν θα είναι απασχολημένοι σε εποχικές εργασίες. Όπως είχε τονίσει ο Τάσος Γκουριώτης στο Στέφανο Δαμιανίδη, οι συσκέψει στο Μαξίμου γίνονται από το βράδυ του δυστυχήματο και έχουν αναθεωρηθεί τα σχέδια. Έχουν αναθεωρηθεί γιατί χάλασε το φίλο τους. Υπήρχε μια αισιοδοξία ότι θα μπορούσαν να πάρουν ένα ποσοστό της τάξης του 31 με 32% στον πρώτο γύρο. Η τραγωδία είχε μόνο ένα καλό. Φανέρωσε και ξεφτύλισε όσους λέγανε ότι η χώρα είναι υπέροχη και ότι περνάμε τέλεια και διασκεδάζουμε. Για τι προθέσει τη κυβέρνηση γύρω από το κομμάτι των αποτελεσμάτων τη κάλπης, ο κύριος Γκουριώτη είχε τονίσει πω θέλουν να πάνε σε μια πεντακομματική βουλή στη δεύτερη κάλπη, ή αν καταφέρουν με κάποιο μαγικό τρόπο και αυτοδυναμία. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αλλά ξέρετε, δεν είναι αυτοί που αποφασίζουν. Είναι απλά οι διαχειριστέ. Ε, υπάρχει το Βερολίνο, αφεντικά. υπάρχει ο Άσχυτο, πάνω από Βρυξέλλε. Αυτοί κυβερνάνε. Αυτοί κυβερνάνε. Ε, η αποχή που τη βλέπεις να κάθεται? Η αποχή ελπίζω να καθίσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Μακάρι, για αυτό Ελπίζω να αλλά. ξυπνήσει ο Έλληνας mm -hmm. και να, να καταλάβει ότι αν ψηφίσω, ό,τι και να ψηφίσω, αν ψηφίσω, τουλάχιστον θα έχω κάνει το καθήκον μου απέναντι στην πατρίδα και στο μέλλον των παιδιών μου. Ναι. Δεν πρέπει να πούνε «άσε όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν ξέρω αν είναι όλοι, όλοι οι ίδιοι. Δεν αμφιβάλλω να, να το πω αλλιώ: Σε μεγάλο ποσοστό είναι όλοι οι ίδιοι. Ναι. Αλλά αυτό που σχεδίαζε να τα καθίσει τον καραπέτου να πάει να ψηφίσει. Έτσι. Είναι, είναι ε, ε, στι δημοκρατίε το όπλο είναι ένα. Η ψήφο. Αν παραιτηθεί από το όπλο σου, είσαι σαν να είσαι ρήψα πίσω. Πως λέγατε και οι αρχαίοι. Πρέπει να, πρέπει να είναι όλοι στην κάλπη και να, 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 να ρίξουν την ψήφο μέσα στην κάλπη και να εκτελέσουν πραγματικά το υπέρτατο δημοκρατικό τους δικαίωμα.